Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23 Μαΐου συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, με βασικό θέμα την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας. Τι σημαίνει η συνάντηση αυτή? Ο αρμόδιος Υπουργός για την τήρηση της τάξης είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Με τη συνάντησή του αυτή με τον Μάκη Βορύδη, ο Δήμαρχος Αθηναίων στέλνει ηχηρό πολιτικό μήνυμα ότι θεωρεί πως η αποτυχία στην αστυνόμευση του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας οφείλεται σε αυτόν. Το ίδιο φαίνεται όμως πως θεωρεί και η κυβέρνηση, αφού ο Μάκης Βορύδης αποδέχθηκε την επίσκεψη και υπέγραψε μάλιστα και συμφωνία με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Εδώ αξίζει να προσθέσουμε ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος απέφευγε τον Δήμαρχο Αθηναίων εδώ και μήνες. Αυτό επίσης σημαίνει πως το άδειασμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έγινε με την άδεια του Μαξίμου και σε ό,τι αφορά τον Κώστα Μπακογιάννη, αφού είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού, και σε ό,τι αφορά τον Μάκη Βορύδη, που είναι Υπουργός Εσωτερικών. Δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει σε τέτοια συμφωνία ο Μάκης Βορύδης αν δεν υπήρχε πράσινο φως από τον Μαξίμου. Το Μαξίμου με αυτόν τον τρόπο δείχνει ως υπεύθυνο τον Τάκη Θεοδωρικάκο για την ανυπαρξία αστυνόμευση στο κέντρο των Αθηνών και όχι μόνο, ξεπλένοντας έτσι τις δικές του ευθύνες για τη μεταφορά χιλιάδων παράνομων μεταναστών από τα νησιά σε άγνωστους προορισμούς στην ενδοχώρα. Θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρήσει σε αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος, τι θα συμβεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.